Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συνεχίζονται οι πιέσεις στην αγορά των ακινήτων με τις ευκαιρίες να υπάρχουν, όπως και το ενδιαφέρον, αλλά τις πράξεις να μην αποτυπώνονται. Σε αυτό έρχεται να αποτελέσει παράγοντα ανάσχεσης η νέα κατάσταση με τις αντικειμενικές αξίες που τσίπησαν προς τα πάνω για την περιοχή μας. Αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται μαζί με τις επιβαρύνσεις ελαίου της σταθερής φορολογικής καταβολής των ένφια προβληματίζουν. Νέα δεδομένα στην κτηματαγορά, καθώς η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών διαμορφώνει ένα νέο τοπίο. Έχουμε 10.216 τώρα νέες ζώνες που υπολογίζονται οι αντικειμενικές αξίες. Σε 2.129 ζώνες θα έχουμε μείωση. Σε 4.302 ζώνες θα είναι σταθερές και 3.792 ζώνες αυξήθηκαν οι αντικειμενικές αξίες. Οπωσδήποτε βέβαια αυτά που είναι παραθαλάσσια έχουν ανέβει και αυτά που ήταν σε πρώτη ζήτηση. Κάποια που ήδη ας πούμε υπήρχαν σε παλιά κτίρια θα αναπροσαρμοστούν λίγο προς τα κάτω οι τιμές των αξιών. Αυτά βέβαια όσον αφορά την Αττική πιο πολύ. Εμάς εδώ στην Καλαμάτα μάλλον σταθερές θα μείνουν οι περισσότερες περιπτώσεις ακινήτων και θα έχουμε και κάποια αύξηση σε αυτά που είναι στο κέντρο και στην παραλία. Εκείνο που σημειώνεται από άνθρωπους του χώρου είναι ότι η αγορά βρίσκεται σε τέλμα παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν κάποια σημάδια που αφήνουν μια χαραμάδα αισιοδοξίας. Οπωσδήποτε η αγορά είναι σε τέλμα. Αυτό δεν το έλαβε υπόψη το Υπουργείο Οικονομικών. Βέβαια, πέρυσι πήγαμε λίγο καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και φέτος πάλι έχει ξεκινήσει ένα έντονο ενδιαφέρον. Οι υποψήφοι αγοραστές των ακινήτων είναι προβληματισμένοι με όλα αυτά που ακούν και ψάχνουν πάρα πολύ πόσο θα είναι όχι μόνο ο φόρος μεταβίβασης για να αποκτήσουν ένα ακίνητο, αλλά πόσο θα είναι και ο ένφια για να διακρατήσουν ένα ακίνητο. Η ανασφάλεια πάντως εξακολουθεί να υπάρχει στον χώρο της κτηματαγοράς με την αναζήτηση να παραμένει. Υπάρχει λίγο τώρα μία μικρή ανασφάλεια. Υπάρχει ενδιαφέρον, ο κόσμος θέλει να επενδύσει γιατί το ακίνητο μακροπρόθεσμα είναι η καλύτερη επένδυση, αλλά είμαστε σε μία περίοδο αναζήτησης και έρευνας πολύ. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που φυσικά μας απασχολεί και έχει να κάνει με τον καιρό. Αυτό το αλλοπρόσαλλο σκηνικό και σε ορισμένες περιπτώσεις και επικίνδυνο. Πάρα πολλά τα περιστατικά που είχαν να κάνουν με κεραυνούς, με αυτήν την ηλεκτρική καταιγίδα η οποία έπληξε την Καλαμάτα και έχει δημιουργήσει μια σειρά από προβλήματα, κυρίαρχα όσον αφορά την ηλεκτροδότηση ζωνών, όχι μόνο τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, αλλά ολόκληρη τη Μεσσηνία. Μαζί μας ο συνάδελφος ο Κώστας Τσερετζούλιας, γίναμε και μετρολόγοι, υπό την έννοια ότι είχαμε ένα συνήθιστο φαινόμενο. Νομίζω ότι και οι εικόνες που θα μας δείξει είναι άγνωστες χαρακτηριστικές. Καλησπέρα, Θέμη. Ναι, νομίζω ότι όλοι όσοι βρέθηκαν στην περιοχή, κυρίαρχα τις μεσημεριανές ώρες, παρακολούθησαν αυτό το έντονο φαινόμενο, αυτή την ηλεκτρική καταιγίδα, όπως μάθαμε και εμείς από τους μετεωρολόγους να λέμε, η οποία και χτύπησε με έντονο, με ισχυρό βαθμό την περιοχή μας. Εδώ βλέπουμε χαρακτηριστικά και τους χάρτες που έχουν δοθεί από τον Εραστέχνη Μετεωρολόγο, τον κύριο Μενούνο, αλλά και την ομάδα του Μετέο Κλάμπα στην Καλαμάτα. Είναι χαρακτηριστικές οι κουκίδες. Βλέπουμε ότι έπεσαν κεραυνοί ακόμα και μέσα στο κέντρο της πόλης. Ήταν έντονος ο ήχος, ισχυρή η βροχόπτωση. Να σου πω ότι επίσης ισχυρή βροχόπτωση υπήρξε σε πολλές περιοχές στον ευρύτερο Δήμο Καλαμάτας, αλλά και όχι μόνο. Να σου πω επίσης ότι από την πληροφορία, εδώ είναι χαρακτηριστική η εικόνα με το έντονο σε όλο το νότιο κομμάτι, σε όλη τη Μεσσηνία που περικλεί και κυρίαρχα έτσι στην περιοχή της Καλαμάτας. Τώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες ήταν σε επιφυλακή, δεν κατεγράφησαν συγκεκριμένα προβλήματα ως ζημιές. Υπήρχαν ζητήματα και υπάρχουν ακόμα και σε κάποιες περιοχές ζητήματα με την ηλεκτροδότηση. Πάρα πολλούς μετασχηματιστές οι οποίοι έχουν τυναχθεί στον αέρα κυριολεκτικά και χρειάστηκε να υπάρξουν όλα τα συνεργεία της ευρωβουλευτικής. Ήταν πραγματικά έτσι, βίαιο το καιρικό φαινόμενο σε ορισμένες περιοχές. Καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου να διορθωθεί. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τον Δήμο και στην ενημέρωση που έχει δώσει, δεν έχουν αναφερθεί συγκεκριμένες ζημιές σε τοπικά διαμερίσματα ή με καταπτώσεις βράχων ή το οτιδήποτε άλλο. Σε κάθε περίπτωση, έχει ζητηθεί να υπάρχει ετοιμότητα των υπηρεσιών, καθώς μπορεί να υπάρξουν και τις επόμενες ώρες κάποια ανάλογα σε ένταση φαινόμενα. Καλοκαίρι μεν, αλλά
ο καιρός βλέπουμε ότι έχει τα δικά του. Ναι, και ναι. Καλό είναι γενικότερα να υπάρξει έτσι ιδιαίτερη προσοχή. Προφανώς το αυτονόητο ότι όταν υπάρχουν σε εξέλιξη αυτά τα φαινόμενα, καλό είναι να μην το διακινδυνεύουμε, να μετακινούμε. Δηλαδή, άμα μπορούμε να το αποφύγουμε, προφανώς οι μετακινήσεις έτσι να είναι λίγο πιο περιορισμένες. Πάντως, με αυτό το τροπικό κλίμα, το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν ήδη πολλές συνέπειες όσον αφορά την πορεία των καταστημάτων, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα που μας έχει απασχολήσει. Θυμόμαστε μια τραγική καλοκαιρινή περίοδο πριν από περίπου 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, που κάθε μεσημέρι έβρεχε και δεν υπήρχε άνθρωπος ουσιαστικά στα καταστήματα. Μια μικρογραφία αυτού που περιγράφεις είναι και σήμερα. Ξαφνικά το πρωί είχε ήλιο, το μεσημέρι βροχές, καταιγίδες, αστραπές, το απόγευμα ξανά έβγαλε λίγο ήλιο. Γενικότερα είναι ένα σκηνικό καιρού το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν ευνοεί την επιχειρηματική δραστηριότητα τη παραλία. Οι υπηρεσίες γιατί και να κοιτάξουν από νωρίς τα φρεάτια και ας μην επαναβαφθούν ότι μιλάμε για καλοκαιρινή περίοδο. Πάμε λίγο να δούμε ένα άλλο θέμα και θα επιστρέψουμε με τις εξελίξεις στα αυτοδιοικητικά. Η υπόθεση δακοκτονία βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των ενεργειών προκειμένου έγκαιρα να τρέξει το όλο πρόγραμμα καταπολέμησης. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και την Ιατρική Μεσσηνίας δηλώνει σε ετοιμότητα και απομένουν οι τυπικές εγκρίσεις για την εκτέλεση του έργου που είναι σημαντικό και επηρεάζει την παραγωγή του ελαιολάδου. Στα γρανάζια της ελληνικής γραφειοκρατίας βρίσκεται η υπόθεση που αφορά στην εκτέλεση του έργου της δακοκτονίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες στο νομό όπου και θα εκτελέσουν το έργο να είναι εν αναμονή. Η διαδικασία της υλοποίησης του προγράμματος δακοκτονίας αφορά 2 βασικές παραμέτρους, την εκτέλεση των δολωματικών ψεκασμών και την ανάρτηση των παγίδων επί τη βάση των οποίων από τις ενδείξεις των οποίων γίνεται η απόφαση διενέργειας ψεκασμού. Αυτές οι 2 διαγωνιστικές διαδικασίες, μάλλον αυτά γίνονται με διαγωνιστικές διαδικασίες και ανάδειξη εργολάβων μέσω μειοδοτικών διεθνών διαγωνισμών κατόπιν σχετικών αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, έχουν κριθεί οι οριστικοί ανάδοχοι. Οι δε φάκελοι των διαγωνισμών έχουν αποστελεί στο ελεκτικό συνέδριο για τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο και αναμένουμε την σχετική έγκριση προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας να προχωρήσουν στη συμβασιοποίηση του έργου. Παράλληλα, έχει υπάρξει σχετική παρέμβαση προς το Υπουργείο έτσι ώστε να ξεκινήσει η τέλεση προσυμβατικού έργου για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Όπως τις προηγούμενες περιόδους, δηλαδή το 2015, 2016 και 2017, να δοθεί και φέτος δυνατότητα εκτέλεσης προσυμβατικού έργου για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Να έχουμε δηλαδή ένα δεύτερο πλάνο προκειμένου να επισπευτούν διαδικασίες έτσι ώστε αν είναι απαιτητό να ξεκινήσουν οι εργασίες δακοκτονίας πρώτης υπογραφής των συμβάσεων για τις οποίες αναμένεται η έγκριση του ελεκτικού συνεδρίου. Σε ό,τι αφορά την προμήθεια των φαρμάκων, αυτή γίνεται κεντρικά από το Υπουργείο. Ωστόσο, η ΔΑΟΚ έχει ήδη στις αποθήκες τα απαραίτητα για την υλοποίηση του πρώτου ψεκασμού. Η προμήθεια των εντομοκτώνων κυρίως και της προσελκυστικής ουσίας γίνεται από τη κεντρική προμήθεια μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ωστόσο, στις αποθήκες της δακοκτονίας της υπηρεσίας μας υπάρχουν τα απαιτούμενα φάρμακα προκειμένου να διενεργηθεί ο πρώτος γενικός ψεκασμός. Την ίδια στιγμή τρέχουν και οι απαραίτητες διαδικασίες για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού. Το οποίο κάθε χρόνο προσλαμβάνεται με εξάμενες συμβάσεις. Και όταν λέμε προσωπικό, αναφέρουμε κυρίως στους τομεάρχες γεωπόνους ή τεχνολόγους γεωπονίας και σε εργάτες αποθήκες. Η σχετική απόφαση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψή τους περίληφθε στην υπηρεσία μας μόλις την προηγούμενη Παρασκευή. Αμέσως μετά ενεργοποιήθηκαν διαδικασίες της άμεσης ανακοίνωσης πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ και ήδη από χθες έχει αποσταλεί στον ΑΣΕΠ το σχετικός φάκελος προκειμένου να έχουμε την έγκρισή του για να προχωρήσουν οι διαδικασίες της προσλήψεως του προσωπικού. Μέχρι την πρόσληψη του προσωπικού, οι απαιτούμενες εργασίες δακοκτονίας θα γίνουν με βάση το διαθέσιμο προσωπικό, το μόνιμο προσωπικό της υπηρεσίας μας. Λοιπόν, κάπως έτσι έχει καταστάσει όσον αφορά τα αγροτικά ζητήματα. Πάμε εμείς τώρα να μιλήσουμε για τα αυτοδιοικητικά και την απάντηση Ελένης Αλιφέρη Κώστα,
στην κυρία Μπούζα, με φόντο την χθεσινή της παρέμβασης. Επεισόδια στο Σύρια, αλλά αυτό συνεχίζονται και θα έχουμε πολλά ως φαίνεται και στην πορεία. Λέγαμε χθες για τις κλειδαριές στον τέταρτο όροφο και τα όσα εξελίσσονται. Τα όσα η κυρία Μπούζα ανέφερε σήμερα, υπήρξε η απάντηση από την πλευρά της Ελένης Αλιφέρη αναφορικά με τις κλειδαριές και ουσιαστικά η κυρία Αλιφέρη αναφέρει ότι δεν ήταν μη νόμιμη ενέργεια η εντολή για αλλαγή των κλειδιών στην αίθουσα του συγχέψεως από Παναγιώτη Φωτέας από την κυρία Μπούζα. Αλλά και αναλυθές τα όσα σε δημόσιες δηλώσεις της επί του συγκεκριμένου θέματος ανέφερε και ενημερώνει ότι κλειδιά της αίθουσας, λέει, συσκέψεων διέθεταν τρεις υπάλληλοι καθόλου το προηγούμενο διάστημα και μέχρι χθες που έγινε το συμβάν και παντός στο παρελθόν δεν προέκυψε κάποιο το παραμικρό πρόβλημα για την εύρυθμη λειτουργία της προαναφερόμενης αίθουσας συσκέψεων, ούτε βεβαίως υπήρξε το πρόβλημα λειτουργίας στους τελευταίους τρεις μήνες. Αυτά για το κορυφαίο, για το κυπριακό ζήτημα του τετάρτου ορόφου των κλειδαριών και των όσων εξελίσσονται. Βέβαια, να σου πω ότι επειδή το ΣΥΡΙΑ θα συνεχιστεί, θα υπάρξει νέο επεισόδιο την Πέμπτη, καθώς για την ημέρα εκείνη έχει προαναγγέλει ήδη στη σχετική της δήλωση η Αντιπεριφερειακής Μεσσηνίας Ελένη Αλιφέρη συνέντευξη τύπου, όπου και θα απαντήσει σε όλους τους ισχυρισμούς που απευθύνονται προσωπικά στην ίδια για την άσκηση καθηκόντων της στο παρελθόν, αλλά και τώρα, νωρίτερα και αναφορικά με το πρόβλημα τώρα που δημιουργήθηκε εντός εισαγωγικών πρόβλημα, το αναφέρει και προσπάθησε να το εμφανίσει η κυρία Μπούζα, λέει η κυρία Αλιφέρη. Είναι τεχνητό και συμπίπτει, ως φαίνεται, με την ανάθεση σε αυτήν κάποιων αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, οι οποίες πιστεύει ότι ικανοποίησαν τον διακαή πόθο να οριστεί Αντιπεριφερειακής Μεσσηνίας, καθώς και άλλη σκοπιμότητα, η οποία και θα αποκαλυφθεί. Αυτά αναφέρει η κυρία Αλιφέρη και την κυρία Μπούζα. Μέχρι να δούμε τα όσα θα σημειώσει, ναι, η κυρία Αλιφέρη στην προσεχή συνέντευξη τύπου την Πέμπτη. Και όλα αυτά θα συνεχίσουν να δίνουν τροφή σε ένα σύριαλ. Με θα περιμένει με μεγάλη αγωνία ο, ναι, μεσσηνιακός λαός, γιατί ξέρεις, έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, τα ξαναλέμε. Οπότε αυτά είναι τα μείζωνα προβλήματα και εκεί πρέπει να εστιάσει τώρα την προσοχή του. Τέλος πάντων. Κώστα, να σας ευχαριστήσουμε. Συνεχίζουμε εμείς με θέματα από τον αγροτικό τομέα. Ψηφίστηκε η τροπολογία που στέλνει στις ΔΟΗ όσους δεν πληρώνουν, με αγώνα δρόμου να δίνουν οι αγρότες και η ΤΟΕΒ για να κρατήσουν τις αρδεύσεις. Το ζήτημα με τις συσσωρευμένες υποφυλές έχει αναδειχθεί τελευταία και πρωτοβουλίες λαμβάνονται για να μην υπάρξει κίνδυνος με την αγροτική παραγωγή. Πριν από λίγες ημέρες έληξε η προθεσμία που έδωσε η ΔΕΗ στους ΤΟΕΒ για να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους προς την επιχείρηση. Αν και οι οργανισμοί που διατηρούν μεγάλες και αρρύθμιστες οφειλές είναι λίγοι, δεν είναι δυόλευ καταφρόνητος ο αριθμός των παραγωγών που αρδεύουν μέσω αυτών και θα πληγούν σε περίπτωση νέας διακοπής νερού στα χωράφια που καλλιεργούν. Αρκετοί εξ αυτών συγκέντρωσαν τις απαιτούμενες προκαταβολές για να μην χάσουν την παροχή. Εξέφρασαν ωστόσο την άποψη ότι τους ζητείται να υπογράψουν μη βιώσιμες ρυθμίσεις. Στις εξελίξεις ήρθε να προσθεθεί και μια κυβερνητική τροπολογία με στόχο να εξομαλύνει την κατάσταση. Ως μια νομοθετική παρέμβαση δικλείδα ασφαλείας για τη ΔΕΗ εναντί των οφειλετών της, αλλά και για τους συνεπείς παραγωγούς που πλήρωναν, χαρακτήρισαν την κυβερνητική τροπολογία, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσά τους και ο Σταύρος Αραχοβίτης, μιλώντας στην εφημερίδα Υπεθροχώρα. Ο κ. Αραχοβίτης πρόσθεσε ότι η νομοθετική παρέμβαση έγινε κατόπιν συνεννόησης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη ΔΕΗ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί στο μέλλον ο αριθμός των 36 δόσεων, που αφορά όμως τους παραγωγούς και όχι τους ΤΟΕΒ. Τόσο βουλευτής, όσο και άλλοι έμπειροι παραγόντες στον αγροτικό τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση θεωρούν ότι είναι αναγκαία η επανασύσταση των παλιών υπηρεσιών εγγύων βελτιώσεων. Λοιπόν, μένουμε μέσα σε αυτό το θέμα. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο και υπάρχει ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα ουσιαστικά στην αγροτική παραγωγή, γιατί έτσι πρέπει να το δούμε. Τώρα, όλες αυτές οι συσσωρευμένες οφειλές έχουν προκαλέσει διάφορα ζητήματα. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, να καλησπέρισουμε τον κύριο Σταύρο Αραχοβίτη, βουλευτή της ΣΥΡΙΖΑ Λακωνίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας σε εσάς και στους θεατές σας. Κύριε Αραχοβίτη, έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό το ζήτημα πώς θα εξελιχθεί και αν τελικά έχουν και με την τροπολογία που πέρασε υπάρξει όλες εκείνες οι ενέργειες και οι παρεμβάσεις προκειμένου να διευθετηθεί, μια και τα ποσά που βλέπουμε είναι πάρα πολύ μεγάλα και δεν ξέρουμε αν μπορούν οι ανταγωγότες να ανταποκριθούν. Λοιπόν, κοιτάξτε, με τους ΤΟΕΒ, όπως είπατε και στην εισαγωγή σας, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα παλαιών οφειλών, οι οποίες είχαν συσσωρευτεί. Τεράστια χρέη των ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ, αλλά και τεράστια χρέη των αγροτών χρηστών του νερού προς τους ΤΟΕΒ. Με την τροπολογία που ήδη πέτυχε το στόχο της, πετύχαμε το εξής. Είπαμε ότι οι ΤΟΕΒ θα αξιοποιήσουν όλους τους τρόπους σύσπραξης των χρημάτων προκειμένου αυτά να μπορούν να αποδοθούν στη ΔΕΗ και να μην έχουμε πρόβλημα.
σε πρώτη φάση, η τροπολογία βέβαια δεν ήταν δυνατό να συγκεντρωθούν όλα τα χρήματα, αλλά η ΔΕΗ πήρε το μήνυμα και βέβαια με πολιτική παρέμβαση ότι πλέον η ΤΟΕΒ θα γίνουν σιγά σιγά αξιόπιστοι. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η ΔΕΗ να απελευθερώσει το ρεύμα, να έρθει σε διακανονισμούς σχεδόν με όλα τα ΤΟΕΒ στη χώρα και όλα τα ΤΟΕΒ να έχουν ρεύμα και να ποτίζουν κανονικά. Δηλαδή η τροπολογία πέτυχε το στόχο της. Από εκεί και πέρα, και γυρνώντας την αρχική σας τοποθέτηση, να πούμε ότι τα ΤΟΕΒ είχαν συσσωρευμένα προβλήματα. Και πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Από τότε που έφυγαν από τις περιφέρειες που υπήρχε η υπηρεσία εγγύων βελτιώσεων και πέρασαν στους Δήμους, οι Δήμοι δεν είχαν ούτε την υποδομή, ούτε το επιστημονικό προσωπικό να τους στηρίξουν, με αποτέλεσμα τα ΤΟΕΒ να συσσωρεύσουν προβλήματα όχι μόνο οικονομικά, αλλά κυρίως τεχνικά και έλλειψη γνώσης. Έτσι. Πέρυσι λοιπόν, αφού το εντοπίσαμε το πρόβλημα, ήδη από πέρυσι πήραμε την αρμοδιότητα των ΤΟΕΒ από τους Δήμους, την πήγαμε στις περιφέρειες, ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε τα διοικητικά και τα επιστημονικά προβλήματα. Ναι, δεν φαίνεται όμως να έχουν υπάρξει και τόσο σημαντικά βήματα σε επίπεδο περιφερειών. Ναι. Οι παλιές υπηρεσίες εγγύων βελτιώσεων δυστυχώς είχαν διαλυθεί όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί δεν είχαν αντικείμενο, έτσι. Προσπαθούμε σιγά σιγά να ξαναστήσουμε τις υπηρεσίες έτσι ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν τα ΤΟΕΒ, γιατί κοιτάξτε, το βασικό δεν είναι το οικονομικό. Το βασικότερο είναι ότι οι ΤΟΕΒ τώρα καλούνται να παίξουν ένα ρόλο στην εξοικονόμηση του νερού και στην προστασία από την επερχόμενη κλιματική αλλαγή. Όπως και να το κάνουμε, βλέπετε ότι οι βροχές το χειμώνα έχουν γίνει λιγότερες και έχουν γίνει περισσότερες το καλοκαίρι που δεν έχουμε αποταμίευση. Η ΤΟΕΒ λοιπόν εδώ πρέπει να διαδραματίσουν ένα τέτοιο ρόλο προστασίας και προετοιμασίας για την κλιματική αλλαγή που έρχεται. Αυτό είναι το μείζον. Πάντως, εσείς διασφαλίζετε ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα με την αγροτική παραγωγή, δηλαδή με διακοπές ή οτιδήποτε άλλο? Όχι, αυτό ήδη δρομολογήθηκε. Η ΤΟΕΒ πια με την τροπολογία μπορούν να συγκεντρώσουν τα χρήματά τους. Η ΔΕΗ πήρε το μήνυμα και ήδη έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση. Για αυτό έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση. Ωραία. Θέλω λίγο να πάμε και στις πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες μετά και την υπόθεση με το Σκοπιανό και το ονοματολογικό έχουν ουσιαστικά πυροδοτηθεί διάφορες, θα λέει κανείς, παρενέργειες σε πάρα πολλά επίπεδα. Καταρχήν, να σας ρωτήσω, κύριε Αρχοβίτη, ήταν μια υπόθεση που αφορούσε, θα έλεγε κανείς, τη συμφωνία από τη μία πλευρά και το χρέος από την άλλη? Κοιτάξτε, ήταν βασικά μια συμφωνία η οποία έλυνε ένα χρόνιο ζήτημα, το οποίο ήταν σαν μια ανοιχτή πληγή που πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Να θυμίσω ότι ζούμε στο 2018. Δεν ζούμε ούτε στο 1913, στον πρώτους Βαλκανικούς πολέμους, όπου έγινε η συνθήκη του Βουκουρεστίου. Δεν ζούμε ούτε στο 2000, ούτε στο 1991, όπου διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία. Ούτε ζούμε στο 2008 με την ενδιάμεση συμφωνία και το Βελιγράδι, ζούμε στο 2018. Αν τώρα δεν λυνόταν το πρόβλημα με τη γειτονική χώρα, η επόμενη χρονιά, οι επόμενες χρονιές, το επόμενο χρονικό διάστημα θα είχαμε μεγαλύτερα προβλήματα. Άρα, θέλω λίγο να μου το εξηγήσεις. Τι προβλήματα? Και το λέω αυτό γιατί σήμερα έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Έχει ανοίξει μια συζήτηση σύνδεσης των δύο γεγονότων, δηλαδή της υπόθεσης των οικονομικών διαπραγματεύσεων της χώρας μας και κυρίαρχα του χρέους, και από την άλλη του Σκοπιανού. Υπάρχει μια τέτοια σύνδεση, σας ρωτάω. Και από την άλλη, θέλω να μου απαντήσετε και στο κομμάτι του ερωτήματος που έχει να κάνει, δεν θα μπορούσαν όλα αυτά τα ζητήματα της ονοματοδοσίας ή της συμφωνίας γύρω από ένα τόσο μείζον θέμα να έχουν και την κοινωνική νομιμοποίηση? Πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε πως το 77% του ελληνικού λαού δεν επιθυμούσε τη χρήση του όρου. Και τέλος πάντων, αυτή την εξέλιξη όπως ήρθε. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία όμως του ελληνικού λαού επιθυμούσε τη λύση του ζητήματος με τα Σκόπια, πρώτον. Και δεύτερον, μιλάτε, αν κατάλαβα καλά, για δημοψήφισμα ενδεχομένως. Δημοψήφισμα να γίνει γιατί? Εμείς αλλάζουμε όνομα. Όχι, δεν μίλησα για δημοψήφισμα. Εννοούσα ότι θα μπορούσε να έχει υπάρξει. Ναι, υπό την έννοια ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη ένταση και σε επίπεδο κοινωνίας αλλά και με τα συλλαλητήρια και όλα αυτά. Δεν είχε υπάρξει μια συζήτηση να ξέρουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει όλη η υπόθεση της συμφωνίας. Μισό λεπτό. Όταν λέτε πολιτική νομιμοποίηση, τι εννοείτε?
εκλογές. Δεν είπα πολιτική, είπα κοινωνική. Κοινωνική. Ναι, ναι, αυτό ναι. Ακριβώς λέω. Πολιτική, και, με, κοινωνική, και ενδεχόμενα και με δημοψήφισμα, όταν υπάρχει μια τέτοια μεγάλη αντίδραση από την πλευρά του ελληνικού λαού. Σας ξαναλέω. Mm-hmm. Όταν λέμε δημοψήφισμα θα κάνει η γειτονική χώρα η οποία αλλάζει το όνομά της. Εμείς δεν δίνουμε τίποτα. Εμείς έχουμε να πάρουμε από αυτή τη συμφωνία. Έχουμε να πάρουμε ότι η Ελλάδα, κοιτάξτε, έχει την Ανατολική Μακεδονία, έχει τη Δυτική Μακεδονία, έχει την Κεντρική Μακεδονία. Ένα κομμάτι, σύμφωνα με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου του 1913, ανήκει στην πρώην δημοκρατία της στη Σερβία, εν πάση περιπτώσει, στην τότε Σερβία, όταν μιλάμε για το 1913, για να μην είμαστε ημιμαθείς και να μην είμαστε ανιστόρητοι. Άρα λοιπόν ο γεωγραφικός προσδιορισμός είναι μόνο γεωγραφικός προσδιορισμός και είναι απόλυτα ταυτισμένος με τη συνθήκη του 1913. Ναι. Εδώ κλείνουν οι πόρτες, προσέξτε, ναι. Γιατί πολλοί ανιστόρητοι μιλάνε για τον Παύλο Μελά. Ο Παύλος Μελάς ήταν ένας απελευθερωτής. Να μην το γενικεύουμε στο επίπεδο του ανιστόρητου. Εγώ θα ήθελα να μην το γενικεύουμε στο επίπεδο του ανιστόρητου και αφήνουμε έτσι εχμές στον αέρα. Μιλάω συγκεκριμένα. Ναι. Εγώ θα ήθελα λίγο να πω ότι και φαντάζομαι και εσείς έχετε και όλοι έχουν και την πατριωτική τους διάθεση και διάσταση και οτιδήποτε κτλ. Μα φυσικά. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω, φαντάζομαι σας το λένε και οι πολίτες και στη Λακωνία και στη παντού, για το κομμάτι που έχει να κάνει με το όνομα της Μακεδονίας, με τη χρήση του ονόματος Μακεδονία. Μέχρι τώρα είχαμε εμείς το περιθώριο του να καθορίζουμε τα γεγονότα. Πιστεύετε ότι η συμφωνία αυτή είναι υποφελής από ό,τι μου λέτε όσον αφορά. Με συγχωρείτε. Mm-hmm. Πρώτον. Εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι περισσότερο πατριώτης από οποιοδήποτε άλλο. Mm-hmm. Ένα, το κρατούμε εδώ. Το δεύτερο είναι ότι μην στρουθοκαμιλίζουμε. Με τη συνθήκη του 13 ήδη φαίνεται ότι τα εδάφη, το εδαφολογικό έχει ξεχωρίσει. Ότι ορίζεται στη συνθήκη ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των εδαφών ανήκει στην Ελλάδα, ένα μικρότερο κομμάτι ανήκει στη Βουλγαρία, ένα μικρότερο στην πρώην Σερβία τότε και ένα πολύ μικρό ποσοστό ανήκει στην Αλβανία. Γεωγραφικά, ναι. Η συμφωνία η σημερινή ξεκαθαρίζει ότι η γλώσσα τους και τα λοιπά σύμβολα και τα λοιπά χαρακτηριστικά είναι σλαβικά. Δεν είναι σλαβικά, δεν μακεδονική. Αλβανικά, προσέξτε με, ούτε βουλγαρικά, προσέξτε τι σας λέω. Μακεδονική δεν είναι, κύριε Ραχοβίτη. Προσέξτε. Εθνότητα και γλώσσα είναι μακεδονική. Δεν με ακούτε. Ναι, να σας ακούω. Αλλά τουλάχιστον για την εθνότητα και για τη γλώσσα φαίνεται ότι είναι μακεδονική. Η εθνότητα και η γλώσσα, σας ξαναλέω, δεν μιλάει πουθενά για εθνότητα. Ποιος διάβασε εθνότητα? Στη συμφωνία πρέπει. Πού λέει η συμφωνία εθνότητα? Δεν υπάρχει ζήτημα μακεδονική εθνότητα. Ηθαγένεια σημαίνει κάτοικο του κράτου. Είναι άλλο ηθαγένεια, άλλο εθνότητα. Προσέξτε να είμαστε προσεκτικοί για αυτό που πρέπει να διαβάζουμε. Τώρα, ναι, εντάξει. Μην το βαφτίζουμε διαφορετικά. Βαφτίζουμε δηλαδή τώρα. Με ρωτάτε, πρέπει να είμαι ακριβής. Ναι. Έχω υποχρέωση να είμαι ακριβή τα αυτά που λέω. Η γλώσσα δεν υπάρχει μακεδονική. Λοιπόν, η γλώσσα η οποία λέγεται μακεδονική γιατί έτσι έχει γραφτεί στον ΟΗΕ το 1977, σε αυτή τη συμφωνία. Διευκρινίζονται ότι αυτό που έλεγε η συμφωνία του 77 του ΟΗΕ δεν εννοεί μακεδονική όπως έλεγε το 77. Αυτή η συμφωνία λέει ότι η γλώσσα είναι στις σλαβικές. Αν έμενε έτσι όσοι είχαν τα πράγματα, ναι. Και είχε περάσει έτσι όπως είναι στον ΟΗΕ από το 1977, η γλώσσα φαινόταν μακεδονική. Αυτή η συμφωνία έρχεται και το διασώζει. Μάλιστα. Και λέει ότι δεν είναι μακεδονική, είναι στις σλαβικές, σλαβική. Λύστε μου και αυτό που ακούστηκε από τον κύριο Καμένο, τον κύριο Δημήτρη Καμένο, για να το προσδιορίσω, ότι υπήρξε ζήτημα σύνδεσης χρέους και εξωτερικού θέματος. Όχι, μισό λεπτό να διευκρινίσουμε και κάτι άλλο. Ναι, ναι. Όταν λέμε ηθαγένεια, περιγράφεται ο κάτοικος του κράτους. Είναι άλλο η εθνότητα, άλλο η εθνικότητα και άλλο η ηθαγένεια. Mm-hmm. Ξεκάθαρα. Όταν μιλάμε για ηθαγένεια, μιλάμε για κάτοικο του κράτους. Ο κάτοικος του κράτους είναι όπως λέγεται το κράτος. Τελεία. Θα είναι βόλης Μακεδόνας. Δεν μιλάμε για εθνότητα, δεν μιλάμε για εθνικότητα. Πείτε μου. Για το, όσον αφορά τη διασύνδεση με το χρέος, με τη συμφωνία, mm-hmm. δεν έχει να κάνει. Εδώ κλείνει ένα εθνικό ζήτημα. Κλείνει ένα εθνικό κεφάλαιο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και μη στρουθοκαμιλίζουμε. Όταν 150 χώρες έχουν αναγνωρίσει ως Μακεδονία, σέτο τη Μακεδονία μας, αυτή τη χώρα των Σκοπίων,
Λοιπόν, μη στρουθοκαμιλίζουμε. Αυτή η συμφωνία λέει σε όλες αυτές τις χώρες ότι κοιτάξτε να δείτε, αλλάξτε το όνομα που ξέρατε και θα το αποκαλείτε με το όνομα πλέον που συμφωνήθηκε και έτσι όπως θα λέγεται όταν αλλάξει και το συνταγμά της. Μάλιστα. Καταλάβατε, 150 χώρες αλλάζουν το όνομα έτσι όπως την αποκαλούσαν στις διμερείς τους σχέσεις. Ωραία. Κύριε Αρχοβέντη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναπούμε. Πάμε τώρα σε άλλα ζητήματα και πάμε στην υπόθεση πυρηνελαιουργία που απασχόλησε την τελευταία συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, με διάφορες να είναι οι απόψεις που κατατέθηκαν. Η Περιφερειακή Αρχή αναγνωρίζει το πρόβλημα που υφίσταται, με τον Περιφερειάρχη πάντως να σημειώνει πως δεν υπάρχει ζήτημα για την υγεία των πολιτών. Ασφαλώς υπάρχει πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, δεν είναι πρόβλημα της Μεσσηνίας. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Με αυτό ως παραδοχή, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης αναφέρθηκε στο ζήτημα που έχει να κάνει με τα πυρηνελαιουργία, εστιάζοντας σε ένα πρόβλημα που είναι υπαρκτό, αλλά και ένα πρόβλημα που δεν υφίσταται. Πουθενά στην βιβλιογραφία δεν αναφέρεται επιδημιολογικά επιβάρυνση της δημόσιας υγείας από την λειτουργία των πυρηνελαιουργίων. Και το λέω αυτό ως γιατρός που έχω ασχοληθεί με τη δημόσια υγεία πάρα πολύ. Το λέω ως πολιτικός γιατί συμμετείχα σε όλες τις διακομματικές επιτροπές που συμμετείχαμε σε διάφορους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Το λέω αυτό για τη γνώση και την εμπειρία που έχω όλα αυτά τα χρόνια. Η όλη συζήτηση έγινε με πρωτοβουλία της παράταξης Πελοπόννησος πρώτα και του Νίκου Πατσαρίνου, ο οποίος έθεσε σειρά ερωτημάτων αναζητώντας απαντήσεις. Θεωρούμε ότι υπάρχει το πρόβλημα. Τουλάχιστον όσο μπορέσαμε να ανοιχνεύσαμε, υπάρχει πρόβλημα. Και αν θέλετε, το διασταυρώσαμε αυτό εκτός από τα στοιχεία που μπορέσαμε να πιάσουμε τα χέρια μας και με συζητήσεις και με πληροφορία. Το ζήτημα όμως είναι αν δεχτούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, τι κινήσεις κάνουμε σαν περιφέρεια, τι κινήσεις κάνει η περιφέρεια για να δρομολογήσουμε ενιαία βάση συζήτησης με τους εμπλεκόμενους και φυσικά σε σχέση με τις μετρήσεις που υπάρχουν και πρέπει να μας ενημερώσουν, τι βγάλανε οι μετρήσεις. Είναι πάνω από τα όρια, είναι σε ποια μετρήσιμα. Και φυσικά σε σχέση με αυτή την κουβέντα που έγινε πέρσι, να επιμείνουμε μέχρι φέτος, ένα χρόνο που πέρασε, τι δράσεις έχει κάνει η περιφέρεια συγκεκριμένα από τότε που εξαρτήθηκε και ο περιφερειάρχης. Είναι γεγονός ότι δεν μας απασχολούν μόνο τα πυρηνελαιουργία της Μεσσηνίας. Είναι και τα υπόλοιπα πυρηνελαιουργία που λειτουργούν σε άλλες περιοχές. Η ατμοσφαιρική ρήπη και η μέτρηση της καμινάδας, η μέτρηση στην καμινάδα δεν μπορεί να αποτελέσει μία αποδοχή της άποψης της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Παρ' όλα αυτά, ο Περιφερειάρχης επαναλαμβάνει ότι υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα σοβαρό και μάλιστα εστιάζει στα όσα έγιναν την φετινή περίοδο. Υπάρχει πρόβλημα, σημαντικό και μεγάλο πρόβλημα. Κατά τη φετινή χρονιά έγινε προσπάθεια για να έρθουν 2-3 νέες τεχνολογίες, ότι υπήρξε επιβολή προστήμων για διάφορους λόγους στους πυρηνελαιουργούς, έτσι όπως η αυτοψία του ΚΕΠΕ και το ΚΕΠΕ εισηγήθηκε σε μένα. Και όλα αυτά τα πρόστιμα ακυρώθηκαν από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενδιαφέρον πάντως είχε και η τοποθέτηση αναφορικά με τον επόμενο σύμβουλο, ο οποίος αναλάβει να κάνει ελέγχους. Επόμενος σύμβουλος που θα βρεθεί κοντά μας για να ασχοληθεί με τις μετρήσεις θα υποχρεωθεί ώστε τα αποτελέσματα των μετρήσεων να είναι σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, να μην περιμένουμε το τέλος της ελαιοκομικής περιόδου, της περιόδου λειτουργίας των πυρηνελαιουργών, αλλά να έχουμε ενδιάμεσα την άποψη επί των μετρήσεων για να παίρνουμε συγκεκριμένα μέτρα. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα σε ενέργειες που γίνονται από τα επιμελητήρια των πυροπλήκτων νομών προκειμένου να βρεθεί λύση
μια ρύθμιση σε ό,τι αφορά τα πυροδάνεια. Έχουμε συντονισμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες. Υπάρχει και υπόμνημα προς τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον κύριο Πιτσιόρλα. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, να καλησπέρασουμε τον πρόεδρο του Μελητηρίου Ηλίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κολούτσο. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συνέχεια στις πρωτοβουλίες, το ζήτημα είναι αν είμαστε κοντά, αν είσαστε κοντά στην επιδίωξη μιας λύσης. Πλέον υπάρχουν και συγκεκριμένες προτάσεις ουσιαστικά από το Μελητήριο. Κοιτάξτε, εκείνο που πρέπει πρώτα απ' όλα να σας τονίσω είναι τα δάνεια τα οποία δόθηκαν τότε, μετά τις πυρκαγιές του 2007, τα λεγόμενα πυρόπληκτα δάνεια, έχουν καθαρά προνοιακό χαρακτήρα. Δηλαδή, έγιναν εκτεταμένες φυσικές καταστροφές και τότε ήρθε η ελληνική πολιτεία να δώσει κάποια δάνεια στις επιχειρήσεις, ούτως ώστε να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της εποχής. Βεβαίως, από τότε, ξέρετε, μεσολάβησε η κρίση, μεσολάβησε η απουσία κάθε προσπάθειας ανάταξης του οικονομικού και κοινωνικού στους πρόπληκτους νόμους και σήμερα αυτά τα δάνεια έχουν γίνει σε μεγάλο βαθμό βραχνάς για τις επιχειρήσεις. Και βέβαια έχουν γίνει βραχνάς και για έναν πρόσθετο λόγο. Η τότε χορηγηθής εγγύηση του ελληνικού δημοσίου αποτελεί ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ένα μειονέκτημα, δεδομένου ότι ενώ οι τράπεζες έρχονται σε κάποιο είδους συμφωνία, σε κάποια επικοινωνία, σε κάποιο είδους αντιμετώπιση διαφορετική για τα δάνεια γενικώς τα οποία έχουν συνάψει, για τα δάνεια τα οποία έχουν εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, έχουμε ένα τείχος που λέει ότι εμείς έχουμε εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πάνω σε αυτό το τομέα. Γι' αυτό ζητάμε να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα, να μπουν και αυτά τα δάνεια σε 120 δόσεις, να εκλογικευτούν και τα επιτόκια, γιατί μετά το σταμάτημα της επιδότησης του επιτοκίου, αυτά τα επιτόκια πια είναι πια υπερβολικά μεγάλα, σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν τα δάνεια με τέτοιου είδους, με τέτοιου ύψους κόστος δανεισμού. Και στο παρελθόν, σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί συντονισμένα τα επιμελητήρια των πυροπλήκτων νομών, δηλαδή Μεσσηνία, Χαΐα, Ηλία, Λακωνία, Αρκαδία και η Εύβοια, προσπαθώντας και να αναδείξουμε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των δικών μας δανείων, γιατί εδώ υπάρχει ένα πολύ λεπτό σημείο. Επειδή με την εγγύηση του δημοσίου έχουν χορηγηθεί δάνεια σε πολλές περιοχές της χώρας, όμως τα δικά μας έχουν καθαρά προνοιακό χαρακτήρα και αυτό το έχει αναγνωρίσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ζητάμε να γίνει μια ρύθμιση σε 120 δόσεις, αν μπορούμε, και επιπλέον να εκλογικευτεί το επιτόκιο και ουσιαστικά να υπάρξει μια αντιμετώπιση της ευθύνης των στελεχών των τραπεζών. Γιατί σήμερα με το ισχύον καθεστώς δεσμεύονται και οι υπάλληλοι των τραπεζών να πάρουν μια απόφαση που θα μπορούσε να ήταν κατά κάποιο τρόπο γενναιόδορη στους δανειολήπτες. Πάντως και στο παρελθόν έχουν γίνει προσπάθειες να σημειώσουμε, ωστόσο αυτές δεν έχουν ευοδοθεί στο βαθμό που θα θέλατε. Γι' αυτό και έχουμε έτσι την επιδείνωση μιας κατάστασης που σχετίζεται με τα πυροπληκτά δάνεια, τουλάχιστον όσον αφορά τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Εμείς συζητάμε να γίνει αυτό γιατί θέλουμε και τα δάνεια να πληρωθούν και οι τράπεζες να πάρουν τα λεφτά και οι επιχειρήσεις να ανασάνουν. Όταν καταλαβαίνετε μια επιχείρηση έχει τέτοιου είδους δανεισμό, καταλαβαίνετε ουσιαστικά οδηγείται στην αδράνεια κάποια στιγμή. Και αυτό που τότε δόθηκε ως πλεονέκτημα έχει κρατήσει μειονέκτημα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Βεβαίως, δεν μπορεί και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και πιστεύουμε να έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ, γεια σας. Τώρα, ζημιές στην ελαιοκαλλιέργεια περιοχών της Πηλίας προκάλεσε χαλαζόπτωση. Ο άστατος καιρός των ημερών αυτών έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα με σχετικές οδηγίες να δίνονται από τις διευθύνσεις. Προβλήματα τοπικά έχει δημιουργήσει ο άστατος καιρός, καθώς χαλαζόπτωση υπήρξε τις προηγούμενες ημέρες, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές. Όπως όλοι μας έχουμε αντιληφθεί, το τελευταίο τριήμερο τοπικά σε όλη την Ελλάδα αλλά και στη Μεσσηνία έχουμε έντονα φαινόμενα καιρικά, κυρίως έντονης βροχόπτωσης ή και σε ορισμένες ακραίες καταστάσεις χαλαζόπτωσης. Ένα τέτοιο φαινόμενο είχαμε σε μια περιοχή των τοπικών κοινοτήτων Ίκλενας, Πλατάνου, τοπικής κοινότητας Παπουλίων και Γλυφάδας. Κατόπιν αυτών, κλιμάκιο γεωπόνο της υπηρεσία μας σήμερα επισκέφθηκε τις πληγήσεις από το χθεσινό χαλάζι περιοχές. Εκεί διαπιστώθηκε ότι όντως στη ζώνη χαλαζόπτωσης, η οποία καταλαμβάνει ένα σημαντικό τμήμα των τριών αυτών κοινοτήτων, υπάρχουν έντονες ζημιές, κυρίως στον ελαιόκαρπο, από την χαλαζόπτωση. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η όλη κατάσταση, δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες από τους ανθρώπους της ΔΑΟΚ. Για αυτό το πράγμα, δόθηκαν οδηγίες στους τοπικούς φορείς της περιοχής σχετικά με τις διαδικασίες τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν για την αποζημίωσή τους από τον αρμόδιο φορέα που είναι ο ΕΛΓΑ, καθώς επίσης και δόθηκαν οδηγίες προς τους ελαιοπαραγωγούς. Και με την ευκαιρία αυτή που μου δίνεται, θα ήθελα να δώσω στους πηγέντες ελαιοπαραγωγούς των συγκεκριμένων περιοχών οδηγίες σχετικά με την αναγκαιότητα επέμβασης άμεσης με χαλκούχα σκευάσματα
προκειμένου να αποφευχθούν έντονα συμπτώματα μιας σοβαρής φυτονόσου της ελιάς, της καρκίνωσης ή φυματίωσης, η οποία δημιουργεί πολλαπλά φυμάτια, προκαλώντας έτσι καχεξία στο ελαιόδεντρο και μείωση της παραγωγής του ικανότητας. Το ποδήλατο φαίνεται ότι έχει κερδίσει για να αλλάξουμε θέμα και κλίμα την αγάπη πολλών όλο ένα και περισσότεροι στρέφονται στην αγορά ενός ποδηλάτου, αφού εκτός του ότι αποτελεί ένα οικονομικό μέσο μετακίνησης, είναι και φιλικό στο περιβάλλον. Οι Καλαματιανοί φαίνεται ότι έχουν δείξει ιδιαίτερη αγάπη στο ποδήλατο και αυτό φαίνεται από την συνεχόμενη κίνηση που υπάρχει στην αγορά αυτού. Βλέπουμε ότι δειλά-δειλά η κίνηση να είναι αυξητική. Αυτό παρουσιάζεται κυρίως από τις αρχές Μάρτη και μετά. Ο καιρός είναι καλός, η Καλαμάτα είναι μια πόλη που βοηθάει το ποδήλατο. Βλέπουμε όλο ένα και περισσότερος κόσμος στρέφεται στην αγορά του ποδήλατου, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, μια βολτά στην παραλία, έτσι όλα αυτά, ξεχνιέται ο άλλος. Και σύν ακόμα να ξέρουμε ότι είναι και ένα μέσο μεταφοράς το οποίο είναι οικονομικό, έτσι, φιλικό προς το περιβάλλον, μη ρηπογόνο, είναι σημαντικό και σαφέστατα και ο Καλαματιανός, μπορώ να πω, θα έπρεπε ακόμα περισσότερο να στραφεί στο ποδήλατο, όχι μόνο ως μέσο αναψυχής, αλλά και σαν μέσο μεταφοράς πλέον. Πολλά σχέδια και χρώματα και σε τιμές για τον κάθε πελάτη προκειμένου να βρει το αγαπημένο του ποδήλατο που θα τον συνοδεύει καθημερινά στις υποχρεώσεις του, μιας και ο ποδηλατόδρομος της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας επιτρέπει την ασφαλή κυκλοφορία. Τέλος, να μην ξεχνάμε ότι το ποδήλατο, πέρα από την γυμναστική που προσφέρει, είναι το πιο φιλικό μεταφορικό μέσο προς το περιβάλλον. Οι τιμές ξεκινούν από πολύ οικονομικά, δηλαδή ας πούμε ποδήλατο για ενήλικα από 130 ευρώ και πάνω υπάρχει ποδήλατο. Μια μέση τιμή ποδήλατο από 200 έως 300 ευρώ θα πάρουμε κάτι ποιοτικό να κάνουμε τη δουλειά μας, τη βόλτα μας, το χόμπι μας. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Η βασική ερώτηση που κάνουμε στον καταναλωτή όταν έρχεται στο κατάστημά μας είναι τι σκοπό έχει να κάνει με το ποδήλατο, τι χρήση έχει να κάνει δηλαδή, και αναλόγως τον κατευθύνουμε στην αντίστοιχη κατηγορία. Υπάρχουν ποδήλατα πόλης, ποδήλατα βουνού, αγωνιστικά ποδήλατα, είναι διάφορες κατηγορίες, όπως και παιδικά ποδήλατα, έτσι, για όλους τους μικρούς μας φίλους. Το βιβλίο του «Υπηρετώντας την αυτοδιοίκηση» θα παρουσιάσει ο πρώην Δήμαρχος Ανδρούσας Μένης Παπαδόπουλος. Η παρουσίαση θα γίνει στο Γυμνάσιο και Λύκειο Ανδρούσας την 5η στις 8 το βράδυ. Αριστομένης Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Ανδρούσας 2003-2010, «Υπηρετώντας την αυτοδιοίκηση» είναι ο τίτλος του βιβλίου που θα παρουσιαστεί την 5η 21 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Γυμνάσιο Λύκειο Ανδρούσας. Η κυκλοφορία ενός βιβλίου αυτοβιογραφίας για τον τελευταίο δήμαρχο ενός ιστορικού δήμου, όπως είναι η Ανδρούσα στην κεντρική Μεσσηνία. Ο κ. Αριστομένης Παπαδόπουλος υπήρξε δήμαρχος σε ένα μεγάλο χωριό, μια μεγάλη κομμόπολη, και το μεγάλο δεν το εννοώ πληθυσμιακά, το εννοώ με πολύ άνδοξη και λαμπρή ιστορία. Είναι ο τελευταίος δήμαρχος, υπό την έννοια ότι ήταν εκεί ηγέτης, πρώτος πολίτης αυτής της πόλης, από το 2003 μέχρι το 2010. Πώς ξεκίνησα για το βιβλίο? Το βιβλίο πολύ μου συνέστησε, διότι πράγματι, εγώ χωρίς να θέλω να παρευθολογήσω, έδωσα τον καλύτερό μου αυτό και με δύσκολα συμβούλια, με δύσκολες καταστάσεις που δεν έπρεπε να γίνουν και έπρεπε να εκτιμηθούν διαφορετικότερα. Και τώρα που δεν ενστενίστηκα τον Καλλικράτη που μου έπανε πρόπεση να βάλω, φρόντισα για, ιδίως για πολιτισμό, που δεν ήμουνα θεσμικά, δεν είχα κανένα ρόλο. Και αυτό παίζει το, και με μία προτροπή ορισμένων ανθρώπων να γράψω δύο λόγια. Δεν θίγω κανέναν και αυτοί που με επικράνανε εντελώς. Είναι ένα πάυδεσμα ψυχής αυτό το πράγμα. Είναι διδακτικό και για τους νεοτέρους και εσείς θα το δείτε ότι πραγματικά έγινε με πολύ σκληρό αγώνα, έγινε μία πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή ένας μικρός δήμος ιστορικός είχε ένα αποτέλεσμα πολύ θετικό. Διότι η Ανδρούσα, όπως ξέρουμε, παλαιότερα και η Κυπαρισσία παίξανε ένα ρόλο ιστορικών. Τα έργα του υπήρξαν πάρα πολλά. Το ήθος του ανυπέρβλητο.
η προσωπικότητα του τεραστίων διαστάσεων, διότι και μάλιστα ένας πολιτικός της εποχής εκείνης είπε ότι στους Ανδρουσιανούς έπεσε πάρα πολύ μεγάλος ο Δήμαρχος σε τόσο πολύ μικρό μέρος. Τον τίμησαν κατά καιρούς, γιατί τον ενθυμούμε τα τελευταία 50 χρόνια, τον τίμησαν με την προσωπική τους φιλία, πρωθυπουργοί, οι οποίοι διετέλεσαν στη χώρα, υπουργοί, αλλά και βουλευτές. Γενικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος με όλη τη στάση της ζωής του, από την εμπορική ζωή του μέχρι και σήμερα, τήρησε και κατέστησε τον λόγο άξιον και τη θεωρία πράξη. Σε δράση φιλανθρωπίας και δημιουργικότητας σε παιδιά από 4 έως 14 ετών προχωρά συμμετέχοντας στην καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας θέμα «Αγαπημένα δεδομένα, παρατηρώ και μετρώ τον κόσμο». Στην καλοκαιρινή εκστρατεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδας, προτείνοντας καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού δράση φιλαναγνωσίας και δημιουργικότητας σε παιδιά από 4 έως 14 ετών, συμμετέχει η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Καλαμάτας. Το θέμα της φετινής εκστρατείας είναι «Αγαπημένα δεδομένα, παρατηρώ και μετρώ τον κόσμο». Τετάρτη 20 Ιουλίου ξεκινάει η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας. Για 2,5 μήνες έως 7 Σεπτεμβρίου η βιβλιοθήκη γεμίζει με δράσεις και με παιδιά. 20 δράσεις μέσα στο καλοκαίρι για παιδιά από 4 έως 14 ετών, από το προσωπικό και από τους εθελοντές της βιβλιοθήκης. Πρώτη χρονιά συμμετέχουμε ενεργά και συγκροτημένα σε αυτό το πρόγραμμα που προτείνει η Εθνική Βιβλιοθήκη. Οι δράσεις όλες είναι δωρεάν. Το πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί από τον τύπο και από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης. Δηλώνεται συμμετοχή 2 με 3 εργαστήρια κάθε εβδομάδα για παιδιά και εφήβους. Θα πρέπει να σημειωθεί πως τα εργαστήρια αυτά οι βιβλιοθήκες θα μεταμορφωθούν σε εργοστάσια δεδομένων. Οι αριθμοί και τα δεδομένα θα γίνουν αντικείμενο καταγραφών και μετρήσεων από τα παιδιά ερευνητές, τα οποία καλούνται να παρατηρήσουν στοιχεία της καθημερινότητάς τους, δηλαδή δεδομένα που αφορούν τις προσωπικές συνήθειες, αλλά και πληροφορίες που είναι κρυμμένες στη φύση, στο χώμα, στο νερό, στον κόσμο των μελισσών. Δεδομένα ακόμη καλούνται να ανακαλύψουν μέσα στον κόσμο της πόλης τους, μαθαίνοντας να παρατηρούν τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Μέσα στις βιβλιοθήκες που αποτελούν τον ιδανικό χώρο για έρευνα και παρατήρηση, τα παιδιά θα μετρήσουν και θα καταγράψουν δεδομένα τόσο από τον κόσμο του παρελθόντος όσο και από το σύγχρονο, ενώ θα μάθουν να προστατεύουν και τα πολύτιμα προσωπικά δεδομένα τους μέσα στο διαδίκτυο. Η ρομποτική αποτελεί μια δράση που κερδίζει όλο ένα και πιο έντονα το μαθητικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον, ανοίγοντας ένα νέο πεδίο γνώσεων και εφαρμογών. Οι μαθητές έδειξαν το υψηλό τους επίπεδο συμμετέχοντας στον 6ο Περιφερειακό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, που είχε επίκεντρο τα τρόφιμα και τίτλο Food Matters. Στο Ναύπλιο και στον χώρο ζωής και τέχνης Φουγάρο πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Το φετινό θέμα της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO είχε τίτλο «Food Matters» και εστίασε στους τρόπους με τους οποίους καλλιεργούνται, διανέμονται και καταναλώνονται τα τρόφιμα. Και αυτοί που θα προκληθούν από εδώ θα πάνε στην Αθήνα, θα διαγωνιστούν εκεί πέρα για να πάνε όσοι προκληθούν στην Ταϊλάνδη. Είναι γύρω στα 60 παιδιά, δημοτικό και γυμνάσιο, και οι αντίστοιχοι καθηγητές οι οποίοι κάνουν στις ομάδες, οι οποίοι είναι γύρω στους 12, γιατί 12 καθηγητές, 12 προπονητές, γιατί κάποιος προπονητής μπορεί να προπονεί και περισσότερες από μια ομάδα. Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής τα παιδιά δεν δουλεύουν μόνο πνευματικά, αλλά εφαρμόζουν αυτά που γνωρίζουν και μέσα από την εφαρμογή μπορούν να δουν ποια λάθη έχουν κάνει, πώς να τα διορθώσουν και φυσικά να καταλήξουν στην τελική τους κατασκευή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατασκευάζουν. Είναι αυτό που λέμε τώρα, λίγο πάμε λίγο προς το STEM. Δεν είναι ακριβώς STEM, αλλά είναι προς το STEM. Δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εκπαιδευτική ρομποτική για να εκπαιδεύουν τα παιδιά μας στο STEM. Από εκεί και μετά, το πολύ σημαντικό είναι ότι αυτό γίνει κατανοητό και από τους τοπικούς φορείς. Ο Δήμαρχος Ναυπλίων, ξέρετε πολύ καλά ότι μας βοήθησε πάρα πολύ, οργάνωσε αυτή την, μάλλον συνδιοργάνωσε μαζί μας και χρηματοδότησε πλήρως αυτή την εκδήλωση, η οποία είναι συνέχεια της προηγούμενης εκδήλωσης που κάναμε από τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό. Και ενδιάμεσα τόσο πολύ ενστερνίστηκε αυτή την ιδέα, ώστε ιδρύθηκε και εγκαινιάστηκε πριν 2 μέρες εδώ, στο ΕΠΑΛ του Ναυπλίου, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, το οποίο συμβάλλει στην εκπαίδευση ως προς τη ρομποτική στα παιδιά μας, αλλά και όχι μόνο,
θα συμβάλλει και στη συμμετοχή ομάδων στους διάφορους διαγωνισμούς που γίνονται ανά την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, είναι υπό την ευθύνη των καθηγητών πληροφορικής που ασχολούνται με τη ρομποτική, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς οργανωμένα για να αυτοεκπαιδευτούν, από εκπαιδευτικούς οι οποίοι μπορούν να εκπαιδευτούν π.χ. από τους συμβούλους τους ή από όποιον άλλο φορέα μπορεί να, το πανεπιστήμιο. Πάμε στα νέα από τον κόσμο να περάσουμε στην ενότητα και από τη Δυτική Ελλάδα και την Ηλία. Χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες αλλά και απαντήσεις στις πολλές απορίες των μαθητών γυμνασίου και ηλικίου προκειμένου να επιτύχουν το μεγάλο τους στόχο της ζωής να μπουν στο πανεπιστήμιο. Μια ενημερωτική εκδήλωση που έχει γίνει θεσμός, καθώς πραγματοποιήθηκε για 11η χρονιά στον πύργο με πρωτοβουλία του φροντιστήριου Άλμα και της Orientum, σύμβουλη σταδιοδρομίας, ήταν αυτή της Κυριακής και συγκέντρωσε τον ενδιαφέρον μαθητών γυμνασίων και ηλικίων, γονέων αλλά και εκπαιδευτικών, ο ρόλος των οποίων θεωρείται καθοριστικός προκειμένου τα παιδιά να βρουν το δρόμο που θα τους οδηγήσει στο όνειρό τους. Να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τα παιδιά για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, που θεωρώ ότι όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Αποκλειστικό και μόνο στόχο έχει να μπορούν σε κάποια στιγμή να βρουν ένα επάγγελμα, μια δουλειά που να τους αρέσει και να τους εκπροσωπεί. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσε την ομιλία του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και συγγραφέα του βιβλίου ΠΑΜ Πανεπιστήμιο 2018, Νίκου Παυλάκου, ο οποίος κατάφερε μέσα σε 2 ώρες να δώσει στα παιδιά χρήσιμες οδηγίες για τον τρόπο που θα τους οδηγήσουν στην επιτυχία. Μέσα από όλα αυτά τα χρόνια της εμπειρίας μας και της ενασχόλησής μας με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές συμπεριφοράς, οι οποίες καθορίζουν το αν θα πετύχει ένας μαθητής τους στόχους του και όχι μόνο να μπει στη σχολή που θέλει, αλλά και στη συνέχεια, τελειώνοντας τη σχολή που θα έχει σπουδάσει, να βγει στην αγορά εργασίας και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να βρει δουλειά. Αυτά ακριβώς θα αναλύσουμε σήμερα εδώ και θα συζητήσουμε με τους μαθητές και τους γονείς ποια είναι η καλύτερη τακτική που πρέπει να ακολουθήσει ένας μαθητής από την πρώτη ηλικίου και μέχρι να φτάσει στο σημείο στα 25-28 που θα μπει στην αγορά εργασίας. Ο κ. Παυλάκος μίλησε για την αξία της οργάνωσης του χρόνου, την αξία της υπομονής και της προσήλωσης στο στόχο, τους λόγους που αποσπάται η προσοχή, καταλήγοντας με το ρητορικό ερώτημα αν το κινητό και η ολιγόμενη απουσία τους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μεγαλύτερη σημασία από τον στόχο τους να μπουν στο πανεπιστήμιο. Αυτό το οποίο λοιπόν προσπαθώ να κάνω τόσο καιρό και φέτος έχουμε αρχίσει και το βάζω και το παρουσιάζω με λίγο στις παρουσιάσεις είναι το εξής. Για να έχετε μια εικόνα, θα σας πω διάφορα πράγματα για την εταιρεία. Πέρυσι, το 2017, η ομάδα των συμβούλων μας, είμαστε μια ομάδα συμβούλων στην Orientum, είδαμε 700 άτομα σε ατομικό επίπεδο των περίοδων των μηχανογραφικών. Έχουμε ένα ειδικό πρόγραμμα που βοηθάει τα παιδιά στην κύρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Συνολικά, όλη τη χρονιά είδαμε 1.200 άτομα σε ατομικό επίπεδο, είτε μαθητές, είτε φοιτητές για επιλογή μεταπτυχιακού, είτε υποψηφίους εργαζομένους για να βγουν στην αγορά εργασίας. Και από το 2004 που έχει ξεκινήσει η εταιρεία, σε ατομικό επίπεδο, όλη μας η ομάδα έχει περίπου 10.000 μαθητές. Και τους γονείς τους κτλ. Γιατί σας το λέω αυτό, δεν σας το λέω για να σας πω ότι είμαστε μεγάλη εταιρεία. Αυτό το οποίο κάνουμε πάντα, το 2004 που ξεκινήσαμε, είναι ότι όλα τα παιδιά με τα οποία συνεργαζόμαστε, καταρχάς σε ατομικό επίπεδο, προσπαθούμε να τα παρακολουθούμε στη διάρκεια των ετών. Πάμε τώρα σε νέα από τον κόσμο. Καμπανάκι χτυπά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, κατατάσσοντας τον εθισμό στα βίντεο παιχνίδια ως διανοητική διαταραχή υγείας. Την ίδια ώρα στην Ιταλία απαντήθηκε το ερώτημα γιατί ο πύργος της Πίζας είναι ανθεκτικός στους σεισμούς, ενώ στη Γαλλία καπέλο του Ναπολέοντα πωλήθηκε για 350.000 ευρώ. Ως διαταραχή της διανοητικής υγείας αναγνωρίζει πλέον ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τον εθισμό στα βιντεοπαιχνίδια. Στην τελευταία έκδοση της βίβλου αναφοράς του POI για τις αναγνωρισμένες ασθένειες που μπορούν να διαγνωστούν, ο εθισμός στα ψηφιακά και τα video games περιγράφεται ως ένα μοτίβο επίμονης ή επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς παιχνιδιού που γίνεται τόσο εκτενής ώστε να προηγείται άλλων ενδιαφερόντων στη ζωή. Μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τόσο πολλά για το τι κάνει τους ανθρώπους να αρρωσταίνουν και να πεθαίνουν και να αναλαμβάνουμε δράση για να προλαμβάνουμε τον πόνο και να σώζουμε ζωές, υπογραμμίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε με αφορμή τη δημοσιοποίηση της λίστας ο Γενικός Διευθυντής του POI Τέντρος Αντανόμ Γεμπρέγεσους. Το εντυπωσιακό ποσό των 280.000 ευρώ, 350.000 μαζί με τα έξοδα, κατέβαλε ανώνυμος συλλέκτης για να αποκτήσει ένα καπέλο που ανήκε στον Ναπολέοντα.
Το δίκοχο πωλήθηκε σε Δημοπρασία στη Λιόν με αφορμή την επέτειο των 203 ετών από τη μάχη του Βατερλό και την ήττα του Γάλλου Αυτοκράτορα. Φέρεται μάλιστα να το φορούσε στη συγκεκριμένη μάχη. Είναι ένα πολύ απλό καπέλο, καθόλου επίσημο. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες, αλλά είναι κυρίως το εσωτερικό του. Ο Αυτοκράτορας δεν άντεχε την εσωτερική ταινία και την έχει αφαιρέσει. Έβαλε ενίσχυση για να το πιάνει με τα χέρια του. Πέραν τούτων, υπάρχει το ζήτημα της κατάστασής του. Δείχνει ότι είναι 200 ετών καπέλο και φέρει κάποιες φθορές, που όμως το κάνουν ακόμα πιο γοητευτικό. Το καπέλο πωλήθηκε μαζί με το ξύλινο κουτί μες στο οποίο παρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση των Βρυξελών το 1897. Στα 15 χρόνια της βασιλείας του, ο Ναπολέων χρησιμοποίησε περίπου 120 καπέλα, 19 από τα οποία διασώζονται μέχρι σήμερα. Απάντηση στο ερώτημα γιατί δεν πέφτει ο φημισμένος πύργος της Πίζας, υποστηρίζει πως βρήκε ομάδα επιστημόνων. Το μνημείο που χρονολογείται από το 1280 έχει αντέξει 4 ισχυρούς σεισμούς που έχουν σημειωθεί στην περιοχή. Οι επιστήμονες αποδίδουν σταθερότητα του πύργου στο μαλακό έδαφος επί του οποίου έχει χτιστεί. Ο καθηγητής Νούτη από το Πανεπιστήμιο της Ρώμης εξηγεί. Το μαλακό έδαφος που είναι η αδυναμία του πύργου και προκάλεσε την κλίση του είναι ουσιαστικά η δύναμη του, γιατί το μαλακό έδαφος απορροφά τη δόνηση και εμποδίζει να γίνονται οριζόντιες κινήσεις. Για τον λόγο αυτό ο πύργος επιβιώνει των σεισμών, ακόμη και των ισχυρών. Η επιστημονική ομάδα μελέτησε με ειδικά όργανα το μνημείο επί 5 έτη και κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο συνδυασμός της κατασκευής του και του μαλακού εδάφους κατά τη διάρκεια του σεισμού δεν δημιουργεί ταλαντώσεις. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό βελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους σας και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας. Καλή σας νύχτα.